Στο ξεκίνημα του παιχνιδιού είχαμε λίγο άγχος από τα άτυχα αποτελέσματα που είχαμε, αλλά μπορέσαμε και το ξεπεράσαμε στη διάρκεια του παιχνιδιού. Βάλαμε δύο γκολ, είχαμε ένα καλό πρώτο ημίχρονο. Ο αντίπαλος έχασε ένα πέναλτι στο 45 που ίσως να μπαινε μέσα στο παιχνίδι πάλι. Από εκεί και πέρα σκοράραμε στην αρχή του δευτέρου ημιχρόνου και από εκεί και πέρα ήταν όλα εύκολα. Πιστεύω τώρα τα παιδιά θα αποκτήσουν και αυτοπεποίθηση που λείπει από την κατηγορία, από την εμπειρία δηλαδή περισσότερο, και θα μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσεις της ομάδας. Γενικώς η ομάδα μας ξεκίνησε το παιχνίδι αρκετά καλά, θα έλεγα. Πίστευαν τα παιδιά σε κάποιο αποτέλεσμα. Το θέμα είναι ότι δεν καταφέραμε κάποια στιγμή στο πρώτο 20 λεπτό, στο οποίο ήμασταν αρκετά καλοί και στεκόμαστε καλά στον αγωνιστικό χώρο, να κάνουμε κάτι, να πετύχουμε κάποιο γκολ ή κάτι άλλο. Και θέλω να σταθώ λιγάκι στο γεγονός ότι φάγαμε ένα γκολ, δεχτήκαμε ένα γκολ το οποίο μπήκε στην ουσία από το χώρο της έντρας, από πολύ μακριά. Είναι γκολ τα οποία πολύ δύσκολα μπαίνουν. Και στη συνέχεια ήρθε η αποβολή στο 35ο λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, στην οποία μείναμε και με 10 παίκτες, έγινε το 2-0 και κάπου εκεί το παιχνίδι έγινε προς το μέρος του αντιπάλου. Θεωρώ ότι θα μπορούσαμε να ξαναμπούμε λιγάκι στο παιχνίδι με το πέναλ το οποίο χάσαμε εμείς. Δεν μας σταθήκαμε τυχεροί σε αυτό, με αποτέλεσμα να είναι πολύ φυσιολογικό το τελικό αποτέλεσμα που ήρθε. Θέλετε να στείλετε κάποιο μήνυμα στον κόσμο του Όλυμπου? Ο κόσμος το ξέρει ότι η ομάδα μας είναι νέα. Τώρα φτιάχνεται, είναι νεαρά παιδιά σε ηλικία, με αποτέλεσμα να έχουμε λίγο έλλειψη εμπειριών. Κάποια πράγματα πιστεύω ότι θα διορθωθούν. Θέλουν πίστοση χρόνου, αλλά θα πρέπει, θεωρώ, να παρουσιάζουμε καλύτερη εικόνα, έτσι ώστε να μπορούμε να κοιτάζουμε το μέλλον με αισιοδοξία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Σήμερα είχαμε ένα εύκολο απόγευμα με έναν υποδέστρο αντίπαλο. Παρ' όλα αυτά ήμασταν σοβαροί και πιστεύω ήταν απαραίτητο ένα τέτοιο παιχνίδι σε κύριο σημείο, ώστε να μας δώσει όθηση να έχουμε μια συνοχή μπροστά και να συνεχίσουμε με καλύτερη ψυχολογία στο πρωτάθλημα. Ήταν μια μεγάλη νίκη για την ομάδα μας μετά από δύο ατυχή αποτελέσματα τα οποία μας είχαν φέρει πίσω στη βαθμολογία και η οποία μας βοήθησε πολύ και σε ψυχολογικό τομέα και πάνω απ' όλα σε βαθμολογικό. Επανήλθε η ηρεμία στην ομάδα με τη βοήθεια και του κόσμου που κάθε Κυριακή έρχεται και μας στηρίζει και πάνω απ' όλα να αισθανθούμε εμείς σίγουροι για τη δύσκολη συνέχεια που έχουμε, γιατί έχουμε δύο εκτός έδρας αγώνες στη Φιλιππιάδα και στα Γραβίνα, στους οποίους πρέπει να αποσπάσουμε βαθμούς για να πετύχουμε το στόχο μας.